πώς είσαι? Μια χαρούλα. Καλά. Διάλεξα σήμερα ένα ιδιαίτερο σημείο γιατί θέλω να μιλήσουμε κυρίως για την άσκηση σε συνδυασμό με τη φυσικοθεραπεία. Το Α και το Μ, σε οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, το είχες πει και σε άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει σε μια άλλη συζήτηση, ότι όλα έχουν ένα αποτέλεσμα και πάντα η φυσικοθεραπεία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την άσκηση και την φυσικοθεραπεία σε πάρα πολλές ασθένειες? Λοιπόν, η φυσικοθεραπεία είναι ένα πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον επάγγελμα όπου συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ένα κομμάτι των θεραπείων και για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και όχι μόνο χρειάζεται τη γνώση της θεραπευτικής άσκησης. Οι φυσικοθεραπευτές λοιπόν αυτό που κάνουμε σε πάρα πολλές παθήσεις, μυοσκελετικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, νευρολογικές παθήσεις αλλά και σε μια έτσι σειρά άλλων πολλών θεραπείων είναι εκτός από τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε, τη λεγόμενη μηχανοθεραπεία, να δίνουμε και ειδικά ασκησιολόγια για την αντιμετώπιση των διάφορων παθήσεων. Η θεραπευτική άσκηση είναι πάρα πολλές φορές αναπόσπαστο κομμάτι ώστε να καταλήξουμε σε ένα άρτιο θεραπευτικό αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουμε έναν ασθενή να τον επαναφέρουμε στην καθημερινή του ζωή. Πριν μου πείτε υπόλοιπα, θα σα ρωτήσω κάτι. Δεν πρέπει να είναι απόλυτα εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής και να έχει τις γνώσεις για να μπορέσει να δώσει τις συμβουλές αλλά και τις ασκήσεις που θα κάνει? Οι ασκήσεις που δίνουν οι φυσικοθεραπευτές δεν είναι τυχαίο το ότι τις δίνουν φτιάχνοντας ένα οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης. Ο φυσικοθεραπευτής έχει καταρχήν τη γνώση την απόλυτη της πάθησης του ασθενή και ανάλογα με τον τρόπο που έχει αρχικά αντιμετωπίσει το πρόβλημα δίνει τα ανάλογα ασκησιολόγια. Υπάρχουν λοιπόν θεραπείες που ξεκινάς εκτός από τη μηχανοθεραπεία σου και το ασκησιολόγιο σου από την πρώτη μέρα και υπάρχουν και θεραπείες όπου κατά την πορεία της θεραπείας δίνεις ασκήσεις οι οποίες κιόλας προοδευτικά αυξάνουν στο βαθμό δυσκολίας τους. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση για τον τρόπο που δίνουμε την άσκηση και βέβαια στα ΤΕΗ της χώρας εκπαιδευόμαστε με ειδικά μαθήματα για την άσκηση και την αποκατάσταση. Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Θα πρέπει ο ασθενής όταν θα έρθει σε σένα, εσύ να έχεις μιλήσει με τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό ή οποιοδήποτε άλλο γιατρό, ο οποίος θα έχει παραβέψει τον ασθενή στο φυσικοθεραπευτή? Οι φυσικοθεραπευτές, όπως είπαμε, είναι επαγγελματίες υγείας και έχουν όλες τις γνώσεις για την αντιμετώπιση των διάφορων παθήσεων. Γνώσεις για τον τρόπο που θα κάνουμε την άσκηση και για το τι ασκησιολόγιο έχουμε να δώσουμε, όλοι οι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές έχουμε. Από εκεί και πέρα, σε κάποιες ιδιαίτερες παθήσεις, ερχόμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον γιατρό, ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες τις οποίες χρειαζόμαστε και το τι θα πρέπει να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν, σε κάποια ειδικά χειρουργία, κυρίως σε μυοσκελετικές παθήσεις, ορθοπαιδικές, σε κάποια ειδικά κατάγματα, σε κάποια χειρουργία που αφορούν συνδέσμους του σώματος, στη νομική ζώνη, στο γόνατο, στην ποδοκλινική και βέβαια και σε άλλες αρθρώσεις. Πολλές φορές ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό έτσι ώστε να μας δώσει πληροφορίες και για την πάθηση και για τη δουλειά που έχει κάνει ο ίδιος αλλά και να μας κατευθύνει στα αρχικά κομμάτια της αποκατάστασης. Mm-hmm. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξέρουμε το πότε μια άρθρωση ή ένα μέλος θα πάρει πολλά φορτία. Έχουμε κάποιους όρους που χρησιμοποιούμε. Λέμε δηλαδή ότι θα κάνεις άσκηση και στο δεξί μέλος θα βάλεις πλήρης φόρτιση ή μερική φόρτιση. Είναι κάποιες ορολογίες ειδικές. Από αυτό λοιπόν παίρνουμε πάρα πολλές πληροφορίες εμείς για την ποιότητα και την ένταση της άσκησης. Επίσης, αν υπάρχει ένα χειρουργείο και υπάρχει κάποια λάμα ή κάποια βίδα ή κάποιος ενδομυελικός ύλος, οι ασκήσεις έχουν κάποιους περιορισμούς στον τρόπο που θα τους δώσουμε. Και αυτό αφορά πότε θα δώσουμε την κάμψη, πότε την έκταση και περισσότερο πότε θα κάνουμε στροφικές κινήσεις. Άρα λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές δεν είναι ότι απλά γυμνάζουμε ένα μη ή κάνουμε άσκηση για να βελτιώσουμε την τροχιά κίνησης και να πάρουμε τελικά μια κίνηση και να αυξήσουμε τη δύναμη. Είναι ότι θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουμε την κίνηση ανώδυνα στον ασθενή χωρίς να τον πονέσουμε, χωρίς να χαλάσουμε
την τυχόν δουλειά, την τυχόν επέμβαση που έχει κάνει ένας γιατρός ορθοπαιδικός και βέβαια για να πάρουμε σαν τελικό στόχο το τελικό μας θεραπευτικό αποτέλεσμα που είναι η βελτίωση ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Θέλω πολλά να σε ρωτήσω, αλλά προσπαθώ να το παίρνω τμηματικά για να καταλαβαίνω και τι μου λες και να καταλαβαίνω τις τηλεθεατές πώς γίνεται και η αποθεραπεία και το τι κάνουμε με την αδράση μας αποθεραπεία. Να το πάρω όμως λιγάκι από την αρχή. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσεις, θέλεις λίγο να μου πεις γι' αυτό, πριν πάμε να συζητήσουμε για θέμα ηλικίας ή φύλο, το θέμα των μηχανημάτων. Οι φυσικοθεραπευτές κάνουμε κινησιοθεραπεία, έτσι το εννοώ. Θεραπευτική άσκηση, κινησιοθεραπεία. Η φύση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη και όλων των επιστημών έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο, μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων και έτσι οι φυσικοθεραπευτές έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά οργανά ώστε να διαλέξουμε το τι θα πάρει ο καθένας, το τι θα έχει ο καθένας στο χώρο του, ώστε να μπορέσει να έχει βοηθήματα για τη θεραπευτική άσκηση. Τα όργανα είναι σημαντικά για την άσκηση. Όργανο για ένα φυσικό θεραπευτή είναι από ένα απλό μπαλάκι και βέβαια μέχρι πιο πολύπλοκα μηχανήματα. Ευτυχώς, όπως σας είπα, αρχικά η ανάπτυξη των επιστημών και οι γνώσεις που έρχονται χρόνο με το χρόνο είναι τέτοιες ώστε και εμάς να μας δίνουν πληροφορίες ώστε να γινόμαστε πιο ικανοί στο τι θα επιλέξουμε και θα πάρουμε για τους χώρους μας. Τα φυσικοθεραπευτήρια στη χώρα μας είναι πάρα πολύ οργανωμένα και μπορεί κάποιος να πάρει θεραπευτικά σχήματα με κινησιοθεραπεία πλούσια, διότι οι φυσικοθεραπευτές έχουμε και τη γνώση και τη φαντασία στο να δημιουργήσουμε πρωτόκολλα αποκατάστασης με επιστημονικές μεθόδους, με επιστημονική βάση, όχι τυχαία, και να δώσουμε λύσεις σε μυοσκελετικά προβλήματα με άρτια ασκησιολόγια. Πάντα είναι σημαντική, όπως είπες και πριν, και εσύ η επικοινωνία με τον γιατρό, αλλά και όταν αυτό δεν γίνεται, μπορούμε και αντιμετωπίζουμε τις διάφορες παθήσεις με σύνεση και με γνώση. Να πάμε τώρα στο θέμα της ηλικίας, το φάνη. Λοιπόν, η φυσικοθεραπεία μπορεί και εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες. Από την ημέρα που θα γεννηθεί ένα παιδάκι, μπορεί να εφαρμοστεί φυσικοθεραπεία για διάφορους λόγους. Όσον αφορά τώρα τη θεραπευτική άσκηση, βεβαίως. Ξέρετε και το πρόβλημα που έχει ο καθένας. Βεβαίως. Και σε τι βαθμό είναι. Για κάθε παθολογία υπάρχουν διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα. Οι διατάσεις είναι κομμάτι των ασκήσεων, όπου και αυτές χωρίζονται σε υποκατηγορίες για το αν θα γίνει στην αρχή, στη μέση, στο τέλος ενός προγράμματος. Ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις με μπάλες, ασκήσεις με ελάστιχα, με όργανα, με δίσκους ισορροπίας. Με διάφορα όργανα, αλλά μέτρησης όπου μπορούμε να κάνουμε διάφορες αξιολογήσεις. Άσκηση λοιπόν εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες και παίζει ρόλο η παθολογία. Σε νευρολογικά προβλήματα κάνουμε άλλο είδους ασκήσεων. Σε μυοσκελετικά άλλο είδους ασκήσεων. Και βέβαια εξαρτάται και τη φάση της αποκατάστασης. Αλλιώς δουλεύεις με άλλο τύπο ασκήσεων στην αρχή ενός προγράμματος αποκατάστασης, αλλιώς στη μέση του και βέβαια αλλιώς προχωράς με διαφορετικό τρόπο όταν θες σιγά σιγά έναν αθλητή να τον επαναφέρεις στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί βέβαια φτάνουμε σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ασκήσεων με υψηλή ποιότητα άσκησης και έντασης, όπου μπορούμε κάποιον αθλητή που θα τον έχουμε φέρει σε ένα επίπεδο να συνεργαστούμε με ένα γυμναστή στο γήπεδο ή σε ένα γυμναστήριο και να δώσει ένα πιο βαρύ πρόγραμμα εκείνος άσκησης, εφόσον βέβαια έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημά του και ο ασθενής, παύλα αθλητής, φεύγει και από το φυσικοθεραπευτή. Να μείνω σε αυτό το κομμάτι όμως, σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε καθόλου να κάνουμε ασκήσεις? Γενικά η θεραπευτική άσκηση είναι πολύ σημαντική και οι περιπτώσεις όπου απαγορεύεται πάντα μας τις αναφέρει ένας γιατρός. Θεραπευτική άσκηση είναι ακόμα και η απλή αναπνοή, γιατί είναι ένα άλλο ανεπτυγμένο κομμάτι όπου οι φυσικοθεραπευτές κάνουμε αναπνευστική φυσικοθεραπεία και γυμνάζουμε μυϊκές ομάδες χωρίς καν ο ασθενής να κινείται. Με συγκεκριμένο τρόπο που κάνουμε εμείς διδασκαλία, το πώς να αναπνέει. Άρα λοιπόν η θεραπευτική άσκηση μπορείς να κάνεις και με το να είσαι ακίνητος. Μπορεί κάποιος να μας πει λοιπόν ότι στο δεξί μέλος δεν πρέπει να κάνεις άσκηση. Μπορούμε όμως να γυμνάσουμε τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, έτσι ώστε ο ασθενής μας όταν είναι στη στιγμή να σηκωθεί όρθιος,
να είναι γυμνασμένο το υπόλοιπο του σώμα, ώστε να μην μείνει ανενεργός. Το να μην κάνουμε θεραπευτική λοιπόν άσκηση είναι ελάχιστες περιπτώσεις και θα πρέπει κυρίως να συντρέχει σοβαρός παθολογικός λόγος. Φανταστείτε και σε ασθενείς όπου βρίσκονται στην εντατική μονάδα και δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον, όπου οι γιατροί τους όμως σε καταστολή. Οι φυσικοθεραπευτές αρκετές φορές επεμβαίνουμε και κάνουμε παθητική κινησιοθεραπεία ώστε να μείνουν λειτουργικές οι αρθρώσεις, να μην πάθουν δυσκαμψίες και γίνει πιο δύσκολη επανένταξή τους στην καθημερινότητα. Αυτό θα το έχουμε και σαν θέμα να το συζητήσουμε. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, είναι εντελώς ξεχωριστό κομμάτι, δεν είναι μεγάλη ανάλυση. Όμως αυτό που κάνουμε είναι προσέχουμε τους παλμούς και την αναπνοή ώστε να μην κουράσουμε τον ασθενή στο παθολογικό του κομμάτι. Να σε ρωτήσω λιγάκι για το χρόνο που μου έχεις μιλήσει. Πόσος χρόνος χρειάζεται η θεραπεία, όχι πόσο χρόνο θα κάνουμε για να κάνουμε πολλές θεραπείες. Η θεραπεία πόσο χρόνο μας βγάζει? Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, κάθε παθολογία είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει κάπου γραμμένο στα βιβλία επίσημα ο χρόνος θεραπείας. Υπάρχουν θεραπείες όμως που για να έχεις ένα αποτέλεσμα διαρκούν από λίγα λεπτά. Όμως υπάρχουν και θεραπείες όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος από λίγα λεπτά και να φτάσει και τη μία και μία μισή ώρα. Και μου απαντάω κιόλας και ότι θα είναι και περισσότερες φορές ανάλογα και το πρόβλημα που έχει ασθενής. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ρήξη πρόσθετη χιαστού στη συνδέσμη, που είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο διαφορετικό. Μετά από κάποια στιγμή ο ασθενής δεν κάνει μηχανοθεραπεία. Δεν κάνει ηλεκτροθεραπεία, δεν κάνει όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία έχουμε φυσικοθεραπευτές και τα τοποθετούμε στο κρεβάτι στον ασθενή. Κάνει μόνο ασκήσεις. Όσο περνάει το διάστημα και γίνεται ο ασθενής πιο λειτουργικός και η άρθρωση του γόνατος γίνεται πιο σταθερή, τόσο και μεγαλύτερη έτσι γκάμα ασκήσεων μπορούμε να δώσουμε και να αυξήσουμε τον βαθμό δυσκολίας. Εξαρτάται από το αν τόσο ο ασθενής μας είναι ένας απλός άνθρωπος όπου δεν αθλείται ή αν θέλει να αθληθεί και να παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάποιο άλλο άθλημα. Άρα λοιπόν, όλα εξαρτώνται από το τι θέλουμε να πετύχουμε και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος μας. Κάθε ασθενής μας είναι διαφορετικός και έχουμε διαφορετικό στόχο και ανάλογα το στόχο φτιάχνουμε διαφορετικά ασκησιολόγια. Να σε πάω λίγο στην αρχή για τους τηλεθέτες που έχουν ανοίξει τώρα τους δέκτες και μας παρακολουθούν. Μου είπες λοιπόν ότι η φυσικοθεραπεία δίνει λύση σε διάφορα προβλήματα ή σχεδόν στα περισσότερα. Και πριν ξεκινήσουμε άρχισε να μου λες προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η φυσικοθεραπεία. Θέλεις λίγο να μου πεις για ποιες παθήσεις μπορεί η φυσικοθεραπεία να έχει το αποτέλεσμα πραγματικά θέλουμε. Όσον αφορά τη θεραπευτική άσκηση, σίγουρα οι αθλητικές κακώσεις δεν αντιμετωπίζονται απλά με το να κάνουμε ένα ρεύμα, ένα λέιζερ, ένα υπέρηχο και να βάλουμε ένα πάγο για 10 λεπτά. Χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα κομμάτι άσκησης, ώστε να δυναμώσουμε την άρθρωση ή τον λίπο που έχει πάθει, τη βλάβη που θα έχει πάθει, ώστε να μην υποτροπιάσει και να μην επαναληφθεί στον ασθενή ο τραυματισμός. Είναι πολύ σημαντικό και το τραυματισμένο μέλος να γυμνάσουμε, ώστε να μην ξαναγίνει ο τραυματισμός, αλλά και το αντίθετο μέλος, γιατί πολλές φορές επειδή πονάμε στο δεξί μέλος, χρησιμοποιούμε το αριστερό και συμβαίνει η ίδια κάκωση στο αντίθετο μέλος. Άρα λοιπόν η θεραπευτική άσκηση στους αθλητές έχει σαν σκοπό και την πρόληψη στο υγιές μέλος, αλλά και την αποθεραπεία, την αποκατάσταση μετά από μια κάκωση. Παράλληλα η άσκηση στους αθλητές είναι σημαντική, διότι όσο πιο καλά γυμνασμένος είναι ο αθλητής, τόσο λιγότερες κακώσεις μπορεί να εμφανίσει και τόσο περισσότερα φορτία μπορεί να αντέξει ο οργανισμός του κατά τη διάρκεια του αθλήματος που εφαρμόζει. Άρα λοιπόν βλέπω εδώ ότι η θεραπευτική άσκηση έχει ένα πολλαπλό ρόλο. Στις μυοσκελετικές κακώσεις, σε κατάγματα, σε διάφορα ορθοπαιδικά χειρουργία, ο γιατρός ορθοπαιδικός θα έχει κάνει τη συγγραφή του τένοντα, του σύνδεσμου, θα έχει τοποθετήσει ενδεχομένως σε ένα οστό που είχε ένα κάταγμα, κάποια βίδα, κάποια λάμα, κάποιον ύλο ή κάποια καρφιά. Εκεί η θεραπευτική άσκηση θέλει προσεκτικά βήματα εφαρμογής, ώστε να βάλουμε το μέλος σε λειτουργικότητα. Η άσκηση παίζει ρόλο εκεί και στο να επαναφέρεις βέβαια την κίνηση, και στο να επαναφέρεις το εύρος τροχιάς, και στο να επαναφέρεις την ελαστικότητα της άρθρωσης και την επαναφορά της δύναμης, αλλά πολλές φορές με τον τρόπο που την εφαρμόζουμε οι φυσικοθεραπευτές, βοηθάει στη μείωση ενός ειδήματος, που βέβαια δυσχεραίνει τη λειτουργία του μέλους. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η γυμναστική και το να είμαστε υγιείς και να εφαρμόζουμε έτσι αθλητισμό, είναι και το να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας.
θεραπευτική άσκηση εφαρμόζεται και στην αναπνευστική φυσικοθεραπεία αλλά και στους καρδιολογικούς ασθενείς. Είναι δύο θέματα πολύ μεγάλα, πολύ σημαντικά, όπου φανταστείτε ότι στην σχολή φυσικοθεραπείας εκπαιδευόμαστε σε δύο πολύ μεγάλα διαφορετικά κεφάλαια, όπου όλοι οι φυσικοθεραπευτές παίρνουν γνώσεις και για το πώς δουλεύει το αναπνευστικό σύστημα, αλλά και το πώς δουλεύει και το καρδιοαναπνευστικό σύστημα μαζί, έτσι ώστε να φτιάχνουμε πρωτόκολλα θεραπευτικά άσκησης που θα βελτιώσουν το αναπνευστικό μας σύστημα, αλλά και το καρδιοαναπνευστικό σε συνεργασία, ώστε ο ασθενής να μπορέσει να έχει τις σωστές και απαραίτητες ανάσες και αναπνοές και να μπορεί βέβαια να σταθεί ξανά στα πόδια του. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένας συνδυασμός της γενικής κινησιοθεραπείας και της άσκησης των θεραπευτικών και της άσκησης των αναπνευστικών ενίων του σώματος, που δεν είναι ένας, είναι αρκετοί, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ο ασθενής να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Σε νευρολογικά περιστατικά, σε διάφορες νευρολογικές παθήσεις, όπως ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σπυρίσεις κατά πλάκας, στους Πάρκινσον, εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα ασκήσεων και εξαρτάται από τη βαρύτητα της ζημιάς, από τη χρονιότητα της ζημιάς, από το πόσο καιρό ο ασθενής έχει εμφανίσει τα συγκεκριμένα προβλήματα, όπου σε κάθε στάδιο, ανάλογα με την μορφή της πάθησης και ανάλογα με την ένταση του προβλήματος, φτιάχνουμε ξεχωριστά τα ασκησιολογιά μας. Βλέπουμε τον ασθενή, τον κάθε ένα ξεχωριστά. Υπάρχουν βιβλιογραφίες που μας ξεχωρίζουν το στάδιο των παθήσεων και σε κάθε στάδιο υπάρχουν χιλιάδες ασκήσεις που εφαρμόσουμε και ανάλογα βέβαια με την ηλικία και τη βαρύτητα της πάθησης. Άρα λοιπόν βλέπουμε άλλη μια εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία στις σχολές της φυσικοθεραπείας, στα ΑΤΕΗ της χώρας εκπαιδευόμαστε σε διαφορετικά μαθήματα και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε εργαστηριακό, είναι χωρισμένα και κάποιος για να τα πετύχει θα απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, αρκετό διάβασμα και όλοι οι επαγγελματίες υγείας και φυσικοθεραπευτές δεν εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα αυτά τυχαία χωρίς να τα έχουν ελέγξει και χωρίς οι ίδιοι να είναι εκπαιδευμένα σωστά. Ωραία, το κατάλαβα. Σε όλα μπορεί η φυσικοθεραπεία να έχει το αποτέλεσμα που πραγματικά θέλει. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για αθλητές. Ναι. Μιλήσαμε για ανθρώπους που είτε έχουν πάθει ένα πρόβλημα, ένα μικρό ή ένα λίγο πιο μεγάλο. Να πάμε στις κοπέλες που περιμένουν ένα μωράκι. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μετά, γιατί μου είπες και όλες ότι η φυσικοθεραπεία στα παιδιά είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Θέλω να σου δώσω πληροφορίες λοιπόν για κάποια γυναίκα που περιμένει να κάνει μωρό. Λοιπόν, δίνονται ειδικές ασκήσεις όπου παίζει σημαντικό ρόλο η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μειών στη γυναίκα. Επίσης δίνονται ειδικές διατάσεις σε διάφορες γυναικείες ανάγκες του σώματος. Και αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά οι φυσικοθεραπευτές είναι και να προετοιμάζουμε τη γυναίκα για μια πιο εύκολη γέννα. Αλλά τα ασκησιολόγια είναι τέτοια και να την προετοιμάσουμε στην ίδια. Σε αυτό θέλω να μείνω λιγάκι, γιατί πολλές κυρίες μας παρακολουθούν τώρα θέλουν να μάθουν. Ναι, τα ασκησιολόγια που δίνουν οι φυσικοθεραπευτές βελτιώνουν το αναπνευστικό σύστημα της γυναίκας, βελτιώνουν το κυκλοφορικό της, γιατί πάρα πολλές κυρίες εμφανίζουν διάφορα ειδήματα στα πόδια και είναι ελληνικό. Αλλά γυμνάζοντας τα κάτω άκρα και τους κοιλιακούς μυς με συγκεκριμένο τρόπο, με ειδικά ασκησιολόγια ανάλογα με τον μήνα που βρίσκεται η γυναίκα και βέβαια σε επικοινωνία οπωσδήποτε με τον γιατρό, γιατί δεν θέλουμε να τρέχουν διάφορες άλλες παθολογίες. Έχει πάει και η κίνηση έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι, παίζει ρόλο ο μήνας που είναι η γυναίκα, παίζει ρόλο να μην έχει κάποιο πρόβλημα στην περίοδο που περιμένει το παιδάκι. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον γιατρό και έτσι δίνουμε τα ασκησιολόγια μας έτσι ώστε και η ίδια να μπορεί να επανέλθει πιο γρήγορα στην καθημερινότητά της μετά τη γέννα. Αλλά και να είναι και πιο εύκολη η γέννα της. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, όμως παρόλα αυτά οι φυσικοθεραπευτές εκπαιδευόμαστε, παίρνουμε γνώσεις και προσπαθούμε μέσα από το σύλλογό μας και με ενημέρωση που κάνει ο σύλλογός μας στον κόσμο να διαδώσουμε τη δυνατότητα της φυσικοθεραπείας στον κόσμο και τι μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Θεοφάνη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εκτός από τα οργανωμένα φυσικοθεραπευτήρια, πού αλλού μπορούμε να βρούμε για να κάνουμε τις ασκήσεις που θέλουμε και τι άλλες ασκήσεις μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, οι χώροι όπου μπορούν να γίνουν και
ασκησιολόγια θεραπείας είναι και οι πισίνες. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι νέοι φυσικοθεραπευτές να προσπαθούμε να δημιουργούμε χώρους όπου εκτός από, από την αίθουσα της κινησιοθεραπείας όπου έχουμε τα διάφορα όργανα θεραπείας και αποκατάστασης και αξιολόγησης να έχουμε και ένα χώρο όπου χρησιμοποιούμε το υδάτινο στοιχείο. Περίμενε, θα είσαι και εσύ όμως εκεί πέρα, δηλαδή θα είναι και ο φυσικοθεραπευτής. Μιλάμε για φυσικοθεραπεία αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Όπου μέσα στο νερό, με πάλι με την εκπαίδευση που δίνουν οι φυσικοθεραπευτές, εφαρμόζουμε διάφορα ασκησιολόγια ώστε να πετύχουμε τα θεραπευτικά αποτελέσματα που θέλουμε χρησιμοποιώντας την άνοση του νερού. Οι γνώσεις που παίρνουμε πάλι γίνεται με ειδική εκπαίδευση και ειδικά μαθήματα. Και βέβαια οι ασκήσεις που δίνουμε ανάλογα με την παθολογία πάλι είναι διαφορετικές. Τώρα που είπες για άσκηση και μαθήματα. Ναι. Σταδία φυσικοθεραπείας. Ναι. Τι μαθήματα κάνουν οι φυσικοθεραπευτές και εξειδικεύονται. Λοιπόν, το να δώσουμε μία άσκηση δεν είναι αποτέλεσμα ενός μαθήματος. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα book όπου θα μας πει το γόνατο θέλει απλά ενδυνάμωση των τρακεφάλων. Ο φυσικοθεραπευτής ναι, θα κάνει την ενδυνάμωση που πρέπει, αλλά ξέρει ανάλογα με την παθολογία τι άσκηση θα δώσει, ανάλογα τη φάση της αποκατάστασης, ανάλογα τη μέρα, τον μήνα και την, ανάλογα την επικοινωνία από τον γιατρό του. Το να δώσει ένας φυσικοθεραπευτής μία άσκηση δεν είναι λοιπόν κάτι τόσο απλό. Χρειάζεται γνώσεις οι οποίες τις παίρνουν από ένα συνδυασμό μηχανημάτων. Για μας έχει μεγάλη σημασία το να δώσουμε μια άσκηση βάζοντας τις μοίρες που πρέπει σε κάθε παθολογία. Δηλαδή ένα γόνατο πότε πρέπει να το κλείσουμε από 0 έως 30 μοίρες. Πότε από 30 έως 45. Πότε θα πάρω την πλήρη φόρτιση μιας άρθρωσης. Έτσι λοιπόν ο φυσικοθεραπευτής αποκτάει πάρα πολύ μεγάλες γνώσεις με την κινησιολογία, με ένα μάθημα, την κινησιοθεραπεία. Υπάρχει η βιολογική μηχανική, η ορθοπαιδική, η αθλητική φυσικοθεραπεία. Είναι μαθήματα πάρα πολύ βασικά. Το μυοσκελετικό 1 και το μυοσκελετικό 2, οι νευρολογικές παθήσεις. Όλα αυτά είναι μαθήματα λοιπόν ξεχωριστά, όπου μας δίνουν γνώσεις και ο φυσικοθεραπευτής τις συνδυάζει κάθε φορά και έτσι βγάζει το θεραπευτικό πρωτόκολλο που θέλει. Σίγουρα υπάρχουν έρευνες και μελέτες που μας δίνουν τα βασικά στοιχεία. Μας λένε την πρώτη εβδομάδα θα κάνεις αυτό, τη δεύτερη αυτό και ούτω καθεξής. Όμως, επειδή κοιτάμε τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, έχοντας τις γνώσεις όλες αυτές που σας είπα από τα μαθήματα που σας περιέγραψα, πάρα πολλές φορές τροποποιούμε λιγάκι τα προγράμματά μας, ώστε να πάρουμε το θεραπευτικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν θέλουμε ποτέ να δημιουργήσουμε ήδη μας σε μια άρθρωση, δεν θέλουμε ποτέ να απονέσουμε μια άρθρωση. Συνήθως οι καθηγητές μας λένε ότι προχωράμε και κάνουμε το ασκησιολόγιο μας μέχρι το όριο που αντέχει ο ασθενής. Δεν πονάμε τον ασθενή περισσότερο από ό,τι μπορεί. Και παρατηρούμε ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνεται σταδιακά και παίρνουμε εμείς αυτό που ζητούμε σαν θεραπευτικό αποτέλεσμα. Να σε πάω λιγάκι σε συνδυασμό με όλα αυτά που μου είπες στα παιδάκια που είναι πολύ τρυφερά στην πιο μικρή τους ηλικία και ξεκινάμε και πρώτα πρέπει να κάνουμε φυσικοθεραπεία. Εκεί ο φυσικοθεραπευτής πρέπει έχει διπλό ρόλο. Προσπαθεί να είναι φιλικός με το παιδί. Αυτό δεν είναι το πώς είναι. Να το πλησιάσει, είναι μεγάλη σημασία η επαφή με το παιδί. Και παράλληλα να παίξει μαζί του. Χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές. Το πηγαίνει στην παιχνίδι για να μπορέσει να φέρει. Βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει πάρα πολλές φορές. Με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάσουμε το παιχνίδι με την άσκηση και να πάρουμε τα θεραπευτικά αποτελέσματα που θέλουμε. Εδώ λοιπόν θα πω ότι υπάρχουν φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται αποκλειστικά με παιδάκια και υπάρχουν θεραπευτήρια που κάνουν παιδική φυσικοθεραπεία για διάφορες παθήσεις και είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών μας έχει χωρίσει λοιπόν ανάλογα με το τι ασχολείται ο καθένας σε διάφορες υποομάδες και οι φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με παιδάκια είναι σε αυτή την ομάδα και διοργανώνουν συγκεκριμένα σεμινάρια και εκπαιδεύονται γι' αυτό το λόγο συνεχώς και παίρνουν νέες γνώσεις για τον τρόπο που θα κάνουν θεραπευτική άσκηση σε παιδιά. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, ξεχωριστό, όπου ο φυσικοθεραπευτής έχει και γνώση ψυχολογίας και διάφορων άλλων παιδικών παθήσεων, όπου μέσα στη σχολή
δεν τα βλέπεις όλα, δεν προλαβαίνεις να μάθεις όλα, αλλά αργότερα που γίνεται αυτό που λέτε εσείς όλη η εξειδίκευση, παίρνει τις χωραφευτές αυτοί περισσότερες γνώσεις, ώστε να ασχολούνται περισσότερο με την άσκηση στα μικρά παιδιά, ανάλογα με την παθολογία του. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Μετά από τις συνεδρίες που έπρεπε ένας ασθενής και του έχεις πει ότι χρειάζεται να κάνει 6, 7, 10, 5 θεραπείες. Ναι. Ωραία. Μετά από αυτό, αφού τελειώσει, θέλω να μου πεις τι κάνεις για την αποθεραπεία, τι συμβουλές θα του δώσεις και αν μετά θα τον αφήσεις να πάει μόνος του σε κάποιο γυμναστήριο. Και αν θα πάει, τι θα κάνει εκεί πέρα που θα πάει. Ο φυσικοθεραπευτής, έχοντας κάνει τις θεραπείες του, έχει δώσει και το βασιλιακό ασκησιολόγιο θεραπεία στον ασθενή του και τον έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δίνουμε οδηγίες για το τι δεν πρέπει να κάνει για κάποιο διάστημα και για το τι πρέπει να κάνει και ο ίδιος ο ασθενής στο σπίτι του. Από εκεί και πέρα, πολλοί ασθενείς μας λένε: μπορώ να γραφτώ σε γυμναστήριο. Μπορεί ο κάθε ασθενής να γραφτεί μετά από ένα πρόβλημα υγείας, μια σκελετική ή αθλητική κάκωση σε ένα γυμναστήριο και ίσα-ίσα βοηθάει πάρα πολύ η άσκηση. Το θέμα είναι να προσέξει ώστε να μην βάλει μεγάλη ένταση στην άσκησή του. Έτσι λοιπόν, ναι, του προτείνουμε να πάει σε κάποιο γυμναστήριο, εάν και εφόσον δεν μπορεί να μείνει στο χώρο μας να συνεχίσει το ό,τι θέλει. Του δίνουμε το ασκησιολόγιο που πρέπει να προσέξει και εκείνος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον γυμναστή, να το εξηγήσει το πρόβλημά του και αν είναι δυνατόν ο γυμναστής να επικοινωνήσει μαζί μας, να του περιγράψουμε κι εμείς το τι δουλειά έχουμε κάνει, ώστε ο γυμναστής, ο οποίος πρέπει να είναι απόφυτος στον ΤΕΦΑ, να του συνεχίσει το ασκησιολόγιο. Ο φυσικοθεραπευτής κάνει η θεραπευτική άσκηση με σκοπό την βελτίωση της υγείας ενός ανθρώπου και να τον φέρει σε ένα επίπεδο ικανό ώστε να συνεχίσει να έχει μια φυσιολογική ζωή και από εκεί και πέρα στο γυμναστήριο μπορεί να συνεχίσει την άσκησή του ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις του και να κάνει αυτό που θέλει χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Είναι καθαρά απόφαση του ασθενή το πώς θα το χειριστεί και το στο επίπεδο που θέλει να φτάσει. Πολύ ωραία. Θεωρώ την κατακλείδη να πω λοιπόν ότι οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και με την φυσικοθεραπεία και να συζητήσουμε πώς θα λύσουμε το προβληματάκι που μπορεί να έχουμε. Η φυσικοθεραπεία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κομμάτι της υγείας μας. Η φυσικοθεραπεία είναι φίλος της υγείας μας και μας φέρει πάρα πολλές λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θεοφάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Να είστε καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φυσικοθεραπεία λοιπόν γιατί λύνει πολλά προβλήματα. Δεν ακούτε καλά όταν γύρω υπάρχει θόρυβος. Έχετε εμβοές στα αυτιά ή στο κεφάλι. Δυναμώνετε πολύ την τηλεόραση και ενοχλείτε τους άλλους. Για προστασία και αποκατάσταση της ακοής, ψηφιακά ακουστικά βαρικοίας ή ear πρόθεσης. Δωρεάν επισκέψεις κατοίκων και παρακολούθηση. Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Τηλεφωνήστε στο 211 40 66 562. Κλείστε ραντεβού για μια αξιολόγηση της ακοής σας εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση στο 211 40 66 562. ER Πρόθεσης. Μπουμπουλίνας 2, Άγιος Δημήτριος.